Χάρης, είναι εδώ κοντά μας για να κουβεντιάσουμε για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τη δεύτερη κατά σειρά. Σας καλημερίζουμε, κύριε Μάργαρη. Καλημέρα, κύριε Ξενόφου, και εσάς και στους ακράτες σας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε εκλογές επί εκλογών. Με το λαό πια να έχει κουραστεί, γιατί επίκυνται, ξέρετε, και δημοτικές και περιφερειακές. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Τι διαφορετικό έχει αυτή η εκλογική αναμέτρηση από του προηγούμενου μήνα με βάση αυτά που εισπράτεται από τον κόσμο? Ναι. Πριν ξεκινήσω σχετικά με αυτό που ρωτήσατε, να κάνω εισαγωγικά κάποια πράγματα, να πω δύο λόγια για την οργάνωσή μας. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, είναι μια οργάνωση που είχε κατεβεί και στις προηγούμενες εκλογές, 21 Μαΐου. Έτσι λοιπόν και στις 25 κατεβαίνει σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Και είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού, μαρξισμού και τροτσισμού. Στα ψηφοδέλτια της ΙΟΚΔΕ συμμετέχουν εργαζόμενοι, φοιτητές, φτωχά λαϊκά στρώματα και συνδικαλιστές με ενεργή συμμετοχή στα κινήματα και τους αγώνες. Τώρα, όσον αφορά γι' αυτό, εντάξει, έχουμε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μας. Είναι βαρύ για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, το εκλογικό αποτέλεσμα της 21 Μαΐου. Επομένως, αυτές οι εκλογές έχουν ένα χαρακτήρα το πώς να προετοιμάσουμε έναν κόσμο το τι επίθεση θα έρθει. Καλούμε καταρχάς και νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αυτοκτονήσουν και να ψηφίσουν τους δολοφόνους του Τεμπών, τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, που προσπαθούν με εκβιασμούς να επιβάλλουν την αυτοδυναμία τους, καθώς μια επικράτησή τους, όπως διαφαίνεται, θα φέρει ακόμα πιο καταστροφικές νοφιλελεύθερες επιθέσεις για τους εργαζόμενους, φτωχούς και την νεολαία. Έρχονται νέα αντεργατικά μέτρα. Όπως ο νόμος Χατζηδάκη. Μετά τις εκλογές, λέτε. Ναι, ακριβώς, μετά τις εκλογές. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε από τη μία τα αντεργατικά μέτρα και στην αντίποδα έχουμε το πακτολός χρημάτων που έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και μπουκώνουν συνεχώς τους καπιταλιστές, αυτή η κυβέρνηση που θα έρθει, ας πούμε, και ήρθε με την κυβέρνηση και είχαμε προηγουμένως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσουν ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό που είχαμε. Πολλές ιδιωτικοποιήσεις που ήταν και αποτέλεσμα αυτό που είδαμε στα Τέμπη, το κλίματος στα Τέμπη, ιδιωτικοποίηση στο σιδηρόδρομο, θα συνεχιστούν. Όπως έχει αναγγείλει ο Μητσοτάκης, θέλει να καταργήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος που μιλάει για τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα προχωρήσει η υγεία και η ασφάλιση, αλλά και το νερό, έτσι που είναι και το πιο πολύτιμο αγαθό για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτά έχουν περάσει ακριβώς πριν φύγει αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, η απελευθέρωση δηλαδή του νερού προς ιδιωτικοποίηση. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σημειώσουμε είναι αυτοί οι στρατηγικοί εξοπλισμοί που έχουν οξυνθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτή η στρατηγική του Μητσοτάκη, θα συνεχιστούν, θα έχουν μια επέκταση, συνεχή επέκταση των βάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλη τη χώρα, για να είμαστε ο πιο δεδομένος συμμάχος των Αμερικάνων, ελπίζοντας μάταια πως θα στηρίξουν έπρακτα μπροστά σε μια επικίνδυνη όξυνση των ανταγωνισμών με τον τουρκικό καπιταλισμό. Όμως, μιλάμε έτσι, είμαστε και ένα επίκεντρο κάθε στρατηγική σύγκρουση. Ακόμα και εδώ πέρα η Ελλάδα είναι μέσω της Αλεξανδρούπολης, είναι διάδρομος διαφυγής, πούμε, για να στέλνει όπλα προς τα εκεί. Και αυτά θέλουμε να πούμε. Έχουμε και όμως και την άλλη οπτική, δηλαδή όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέρευσε. Θεωρούμε ότι δεν αξίζει καμιά ψήφος το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προφανώς σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Κατέρευσε για μας και για όλο τον κόσμο αυτό που το προμόταρε συνεχώς ο Τσίπρας για το μικρότερο κακό, κατέρευσε στις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό το μικρότερο κακό φαίνει πάντα το μεγαλύτερο κακό, που είναι ο Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται και κάτι αδιανόητο που φαινόταν, ας πούμε, πριν λίγο χρονικό διάστημα, μια επανεκλογή και αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας. Δεν αξίζει καμία ψήφος, ίσα-ίσα δηλαδή, και το πρόγραμμά του και αυτά προτείνει στα βασικά του σημεία είναι ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, πανηγυρίζουν ότι η οικονομία πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Και αυτό οφείλεται επειδή υπήρχε διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο ένας άνθρωπος, ας πούμε, φτωχός, εργαζόμενος, να ανοίξει το πορτοφόλι του, καταλαβαίνει έτσι ποια ανάπτυξη μιλάμε. Και επίσης δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό το μόρφωμα τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχει κάτι πάνω σε εργαζόμενους και στην νεολαία, να συνεχίσει
να τρώει έτσι, την ενέργεια και τη σάρκα και των αγώνων και του κινήματος και να προσανατολίζει τον κόσμο. Αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία. Εντάξει, υπάρχει μια νίκη του Μητσοτάκη που είναι βαριά, όπως είπα και στην αρχή. Θεωρούμε ότι είναι πάνω σε ενάρκειες αυτή η νίκη. Δεν είναι μια κυριαρχία του Μητσοτάκη. Είναι όμως επιλογή του λαού όμως αυτό. Δηλαδή, κάνετε εσείς την πολιτική κριτική σας και είναι απολύτως σεβαστή. Είναι όμως πολύ νοπή η λαϊκή εντολή. Υπάρχει. Θεωρούμε ότι είναι ένα αποτέλεσμα εκλογικό που δείχνει κάποια πράγματα. Όμως γενικά θεωρούμε σαν όπτο και το πώς λειτουργεί η αντιπολίτευση ενδεχομένως. Δηλαδή κάτι κάνει η αντιπολίτευση που δεν το κάνει καλά. Προφανώς για να στραφεί ο λαός στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι άλλο βλέπει εκεί που δεν το βλέπει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με αυτή την έννοια το λέω. Και αν θέλετε επίσης να σχολιάσετε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι έτεινε χείρα συνεργασίας μέσω της απλής αναλογικής, αλλά δεν την αποδέχτηκαν τα άλλα κόμματα. Και από αυτού ένα σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε. Ναι. Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει κάποια πράγματα και είναι βάρη, όπως έχω αναφέρει και προηγούμενα. Όμως για μας, γενικά όμως τα εκλογικά αποτελέσματα, δεν θεωρούμε ότι αποκλειστικά και μόνο αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα φανερώνει τους κοινωνικούς και ταξικούς ηγετισμούς. Θεωρούμε ότι όλα θα κρυθούν. Καλά, έχουμε και μια εκλογική αναμέτρηση τώρα, ναι, που μένει να δούμε πιο ολοκληρωμένα κάποια συμπεράσματα. Έχουμε όμως και μετά τις εκλογές ένα μεγάλο διάστημα όπου θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέα δεδομένα. Θεωρούμε ότι όλη αυτή η προεκλογική υποσχέσεις που τάζει ο Μητσοτάκης, πράγματα για αυξήσεις μισθούς, για προσλήψεις στο δημόσιο, ιδιαίτερα ας πούμε στην υγεία κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν περίπτωση να γίνουν. Κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, καθώς το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε πριν λίγους μήνες στην Κομισιόν, και ξέρετε πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι ότι η Κομισιόν αποφασίζει και παίρνει έγκριση, ας πούμε, κάθε ελληνική κυβέρνηση το τι θα εφαρμοστεί και τι όχι, δεν είχε αυτό το πρόγραμμα, αυτό το που κατέθεσε, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε στις Βρυξέλλες, δεν είχε καμία κουβέντα για αυξήσεις μισθών μέχρι το 2027. Και μην ξεχνάμε ότι το σύμφωνο σταθερότητας επανέρχεται αυτή τη χρονιά, που σημαίνει εξοντοτικά πλεονάσματα. Και άρα περικοπές σε υγεία, παιδεία και κοινωνικές δαπάνες και να τα δίνουμε ας πούμε στο πλεόνασμα και στο χρέος. Άρα θεωρούμε ότι γι' αυτό λέμε ότι κάθεται και πάνω σε ενάρκειες και μένει να δούμε ας πούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό και στους αγώνες που θέλουμε πολύ ας πούμε να ξεδιπλωθούν και να νικήσουμε και γι' αυτό κατεβαίνουμε και προτείνουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας. Όσον αφορά τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ήταν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κανένα προσανατολισμό προς την αριστερά, είναι ένα μνημονιακό κόμμα πλέον. Έχει προδώσει και θεωρούμε γι' αυτό ετήθηκε σε αυτές τις εκλογές από το Δήμο. Πόψιμα τιμωρήθηκε από την προδοσία που έκανε στο δημοψήφισμα του 2015 και πώς ας πούμε τα αρχισκοπηματικά από εκεί που έλεγε θα σκύρω στα μνημόνια μέσα σε μια εβδομάδα έφερε μνημόνια. Και από αυτή την έννοια του αξίζει μια τιμωρία πραγματικά για να μην επανέλθει ας πούμε και εφαρμόσει πράγματα τα οποία θα φέρουν ακόμα χειρότερα, θα στρώσουν στο δρόμο όπως τρώσουν ας πούμε στο Μητσοτάκη. Επομένως εμείς δεν θέλουμε μόνο να μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και τα κακά που έκανε. Πρέπει να προτείνουμε ένα πρόγραμμα και σχέδιο αγώνων που δεν θα προτείνει κοινοβουλευτικές αυταπάτες όπως τις λέμε και εμείς. Όπως κάνουμε ας πούμε, τα μικρότερα κόμματα, το ΚΚΕ, η Πλέψη Ελευθερίας και το ΜΕΡΑ25, όπου πιστεύουν ας πούμε ιδιαίτερα το ΚΚΕ που το δείχνει, το προωθεί συνεχώς ότι ενισχύεται, αλλά αυτή η ενίσχυση πραγματικά είναι μόνο η ενίσχυση ητοπάθειας και των κινημάτων, είναι ένα ανάθεμα για τους αγώνες. Αυτό βλέπουμε το τελευταίο, γενικά στην ιστορία, την πρόσφατη ιστορία να μείνουμε εκεί του ΚΚΕ. Και με τις ξεχωριστές τους συγκεντρώσεις αλλά και με τις δράσεις τους συνεχώς είναι μια αδιέξοδη πολιτική και δεν ενισχύει τους αγώνες. Αντίστοιχα Πλαίσια Ελευθερίας και Μέρα 25 είναι κόμματα και μορφώματα που χρησιμοποιούνται έτσι, έχουν κάποιους λαμπερούς αρχηγούς, είναι προσωποπαγή σχηματισμοί και πραγματικά είναι και μια ψήφος απελπισίας προς αυτά τα κόμματα, καθώς το μόνο που δείχνουν είναι να υπάρχει μια φωνή στη Βουλή. Αυτή η φωνή, τι ακριβώς θα κάνει, είναι κάπου στον αέρα. Έτσι. Δηλαδή, κανένα πρόγραμμα δεν προβάλλεται από αυτά τα δύο μορφώματα που να λέει ότι αξίζει ας πούμε, να ενισχύσουν ή να
είναι μια ψήφος που θα σταματήσει κάποιες επιθέσεις που θα έχουν το επόμενο διάστημα. Επομένως, σαν ΟΚΔΕ, κατεβαίνουμε σε τέτοιες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, στο να σπάσουμε μια ιτοπάθεια και αυτό το δεν υπάρχει εναλλακτική που θέλει να περάσει και ο Μητσοτάκης και γενικά είναι ο φιλελεύθερος, είναι ένα εξωτερικό σύνθημα, το δεν υπάρχει εναλλακτική. Σε αυτή την κρίση του υπάρχει μια κρίση, τη κρίση που ανέφερα προηγουμένως, είναι μια οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία 12 χρόνια ο ελληνικός λαός και δεν λέει να ξεπεραστεί. Ίσα-ίσα φαίνεται στο παγκόσμιο στέρεωμα ότι θα έχουμε ένα νέο φούντομα της κρίσης. Σε αυτή την κρίση λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε με αγώνες. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι και προτείνουμε, ας πούμε, βάζουμε επιτάπητος και νομίζουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει στα σημερινά προβλήματα, ένα πρόγραμμα σωτηρίας που λέμε, που θα βάζει φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις, που θα επιβάλλει ένα πλαφόν στις τιμές των βασικών αγαθών, που θα παλέψει και ενάντια στην ακρίβεια, στους πληστηριασμούς, στη φτώχεια και την ανεργία. Βάζοντας στο επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει μια ψήφο στην κάλπη, το είπα και κάποιος προηγούμενα, αλλά θα γίνει με μαχητικούς αγώνες, ενωτικούς αγώνες που θα έχουν αποφασιστικότητα και διάρκεια. Είχαμε κάποιους αγώνες στο προηγούμενο διάστημα, είχαμε γενικές απεργίες, είχαμε σε συγκεκριμένους κλάδους, σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς. Το σπάσιμο το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε, του κυβέρνηση του Μητσοτάκη, είχαμε το σπάσιμο των χούντα απαγορεύσεων που είχε επιβληθεί, ας πούμε, την προηγούμενη τετραετία. Αλλά και τη μαζική έκρηξη προφανώς μετά την, αυτό που έγινε το έγκλημα στα Τέμπη. Αλλά θέλουμε και έτσι μια τομή και μια αλλαγή στην πρακτική και στη λογική μας. Θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε σωματεία, συλλόγους, επιτροπές σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς και να τις ενώσουμε και να προχωρήσουμε, ας πούμε, σε έναν αγώνα διαρκείας. Και πρέπει να επιβάλλουμε έτσι για να εφαρμοστούν αυτά που ανέφερα για να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποίησεις και να αρχίσουμε να επανεκκινούμε την οικονομία. Πρέπει αυτή η οικονομία να περάσει τουλάχιστον οι τομείς κλειδιά της οικονομίας να εθνικοποιηθούν και να περάσουν κάτω από το εργατικό έλεγχο, δηλαδή να έρχονται. Να γίνουν κρατικά, δηλαδή κρατικοποίηση στην ουσία. Να περάσει υπό τον έλεγχο του δημοσίου όχι μόνο απλά αυτό, αλλά να ελέγχονται και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, έτσι, με συμβούλια και επιτροπές, αυτό που ονομάζουμε και εμείς εργατικός έλεγχος. Αλλά γι' αυτό, για να εφαρμοστεί, έχουμε δει ότι η μέγενη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ δεν αφήνει περιθώρια καμία αλλαγή πολιτικής. Αυτή η προσκόλληση στο μέλλον Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έχει στερήσει, μας έχει αποκόψει τέλος πάντων, μας έχει απομονώσει έτσι, και από τις αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές που γίνονται στο παγκόσμιο στερέωμα όσον αφορά, ας πούμε, τη σύγκρουση Αμερικής και Κίνας. Προφανώς εδώ υπάρχουν μεγάλες αλλαγές και μας έχει αποκόψει, αλλά και μας έχει αποστερήσει έτσι, μεγάλο κομμάτι κοινωνικών κατακτήσεων, δαπανών που γινόντουσαν μέσω των μνημονίων, που δεν φαίνεται καμία άλλη πολιτική να υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, πρέπει να βγούμε από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βγούμε και από το ευρώ και να εφαρμόσουμε εθνικό νόμισμα, όχι όμως να απομονωθούμε, αλλά πρέπει να ενωθούμε έτσι, με τα άλλα κινήματα και τους λαούς της Ευρώπης. Αυτό δεν μας το απαγορεύει κανείς, μπορεί να το κάνει ο λαός. Ορίστε. Αυτό λέω, μπορεί να το κάνει ο λαός και υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεν μας το απαγορεύει κανένας την ένωση του λαού μας με τα κινήματα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Στη λογική ότι σε καθεστώς δημοκρατία ζούμε, σύνορα ανοιχτά έχουμε, με αυτή την έννοια το λέω. Μπορεί ο έλεγχος να γίνεται με άλλους τρόπους τώρα πια, αλλά είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή. Εντάξει, είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή όσον αφορά την μεταφορά των κεφαλαίων. Έτσι, υπάρχει μια τέτοια διακίνηση που αυτοκτονται οι πιο φτωχές οικονομίες, όπως η ελληνική και οι χώρες του Νότου. Και μετακίνηση ανθρώπων γίνεται ελεύθερα πια. Με αυτή την έννοια το λέω εγώ. Γιατί τα κεφάλαια ότι θα κινούνται ελεύθερα θα κινούνται σαΐ από ό,τι φαίνεται. Μια και το αναφέρετε, γιατί έχουμε και αυτό. Εντάξει, είδαμε όμως το τραγικό αποτύπωμα αυτού στο έγκλημα του ναυαγίου της Φίλου. Έτσι, ότι δεν έχουμε διακίνηση ανθρώπων. Έχουμε μια Ευρώπη φρούριο
η οποία δεν διστάζει, ας πούμε, και να τους πετάει αυτούς τους ανθρώπους σαν να είναι δεύτερη διαλογή. Αλλά χωρίς να θέλω να ξεφύγω από την συζήτηση και το ερώτημα, βέβαια είναι πολύ τραγικό αυτό που έγινε. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι δεύτερης διαλογής, θέλω να πιστεύω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Σε καμία περίπτωση και πιστεύω για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που βλέπει αυτούς τους ανθρώπους σαν αδέρφια του. Τους εργατικούς μετανάστες, τους πρόσφυγες που είναι οι πιο καταπρεγμένοι. Όμως οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται της Ευρώπης φρούριο των φραχτών, που είναι όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, που έχει περάσει και δολοφονικές ευθύνες, αλλά ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βλέπει αυτούς τους ανθρώπους σαν ίσως, τους βλέπει σαν πραγματικά, ντρέπομαι να το λέω, αλλά τους βλέπει σαν σκουπίδια. Βλέπετε εσείς μια λογική ανοιχτών συνόρων παντού? Εμείς είμαστε λογικοί, ναι, καταρχάς σε αυτό, στα ανοιχτά συνόρα, αλλά όχι μόνο αυτό. Λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το οργανωμένο να παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κανονικά, όχι τους κυλοπνίχτες. Εντάξει, ναι, εννοείται ακριβώς, αυτό. Ακριβώς, και να μπορούν να μετακινούνται σε όποια χώρα θέλουν της Ευρώπης, αλλά και ταυτόχρονα. Ανοργάνωτα αυτό να γίνει, να μην υπάρχει ένα μοντέλο τέλος πάντων. Κάπως, δηλαδή, αν όλοι, ξέρω εγώ, από την Ανατολή έρθουν και θέλουν να μείνουν, για παράδειγμα, λέω στη Γερμανία, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα μεταφοράς, δεν είναι χώρα παραμονής, αυτό δεν θα αντικειμενικά δεν θα δημιουργήσει κάποιο θέμα και θα πρέπει να βρούμε κάποια ισορροπία, κάποιους κανόνες? Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσφυγικό, που είναι συνολικό, δεν είναι αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, αλλά αντιμετωπίζει όλη την Ευρώπη, και θα πραγματικά οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να συνεργαστούν για αυτό. Αλλά το βασικό είναι όμως αυτό που αναφέρατε, ότι έχουμε πολέμους, έχουμε φτώχεια σε αυτές τις χώρες, που τα έχουν προβαλεί στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές και επιθέσεις ενάντια σε αυτές τις χώρες, που πραγματικά δεν ξέρω ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να σκεφτεί να πέφτει μπόμπες δίπλα στο διπλανό σπίτι και να μην σκέφτεται, ας πούμε, να πάρει το παιδί και να φύγει. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στη Συρία ούτε στην Ουκρανία. Επειδή υπάρχει ένα κύμα μετανάστευσης, και άλλο είναι το προσφυγικό, μετανάστευσης από όλη την Ανατολή. Προσπαθώ να το βάλω σε κάποια πλαίσια, ξέρετε, λογικά και με προτάσεις από εσάς και από την αριστερά, λογικές. Όχι της τύχης, είναι μια άποψη βέβαια να ανοίξουμε όλα τα σύνορα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια, να λειτουργούμε οργανωμένα κάπως, σαν κοινωνίες, έτσι. Δεν θέλουμε ανθρώπους προφανώς που να πεθαίνουν από την πείνα. Εννοείται αυτό, βεβαίως. Και το λέτε για τον τρίτο κόσμο και σαφώς έχει ευθύνες η Δύση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Απλά βάζω το κομμάτι που λέμε οργανωμένη κοινωνία εγώ. Οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν μέσω της Λιβύης, η Λιβύη έχει διαλυθεί τα τελευταία 10 χρόνια όταν οι δυτικοί υπεραλιστές λυσάξανε να πάρουν τα πετρέλαια και να δολοφονήσουν τον Καντάφη. Έτσι, μιλάμε για τις δολοφονικές πολιτικές που έχουν κάνει αυτές τις χώρες μια μαύρη τρύπα. Έτσι, και έχουν αφήσει τους ανθρώπους να τρέχουν, να σκοτώνονται. Έτσι, μέχρι να φτάσουν στη Λιβύη, έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται με τα πόδια από τα βάθη της Ασίας και φτάνουν, ας πούμε, μέχρι τη μία ακτή της Μεσογείου και θέλουν να πάνε στην άλλη. Έτσι, και φτάνουν και στο σημείο, μάλιστα, να γίνονται επαναπροωθήσεις στο λιμενικό. Περισσότερες αποκαλύψεις που βγαίνουν τώρα στο προσκήνιο για αυτό το έγκλημα που έγινε στα νησιά της Πύλου λένε ότι του δημιούργησε το λιμενικό. Ναι, αλλά το να φύγουν και όλοι κατά εκατομμύρια να πάνε στη Γερμανία δεν είναι ένα φικτό σχέδιο αυτό που λέτε, ή ξέρω εγώ σε κάποιο άλλο προηγμένο κράτος της Ευρώπης? Η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία, και η Ελλάδα. Επειδή είναι η πιο ανεπτυγμένη η Γερμανία, το λέω. Στην Ελλάδα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν το καλοκαίρι στον τουρισμό. Τίποτα άλλο. Η Γερμανία και η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ας κοιτάξουν πρώτα να μην στέλνουν όπλα στη Μέση Ανατολή και σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, και ας σταματήσουν την υποκρισία που λένε συνεχώς ότι είμαστε μαζί με τους πρόσφυγες και βάλουν τριήμερο πένθος εδώ πέρα και μετά τους πνίγουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει και τα δύο. Νομίζω καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί η Γερμανία να απαιτεί, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται όπως θέλει αυτή, αλλά να προκαλεί τους πολέμους, τη φτώχεια και τη δυστυχία. Αυτό κατά τη γνώμη μας. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ. Αλλά, ναι. Καλή επιτυχία. Να ολοκληρώσουμε λίγο.
ένα μικρό σημείο. Καλούμε τους εργαζόμενους να ψηφίσουν την οργάνωσή μας, την ΟΚΔΕ, που είναι μια οργάνωση που η ψήφος θα ενισχύσει τη γραμμή των αγώνων. Δεν θα είναι μια ψήφος οποία θα πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά αντίθετα θα δώσει μια όθηση για να νικήσουν αυτοί οι αγώνες, γιατί αυτό θέλουμε, και να προχωρήσουμε σε μια αντεπίθεση και να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα που είπαμε, έτσι με μια, δηλαδή την έξοδα του ΕΔΟ, την εθνικοποίηση και όλο αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, μια άλλη κυβέρνηση, ας πούμε, που θα βασίζεται σε συμβούλια και επιτροπές και θα παλεύει για τον σοσιαλισμό που δεν θα έχει καμία σχέση με τις ελληνικές δικτατορίες. Αυτό είναι το πρόγραμμα και αγώνας της ΟΚΔΕ, και γι' αυτό καλούμε τους ακροατές σας και τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα και τους φτωχούς, να μας ψηφίσουν. Ωραία. Καλή επιτυχία και σε εσάς, κύριε Μάργαρη. Να είστε καλά, κύριε Ξενόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Χάρης Μάργαρης, υποψήφιος στο κόμμα ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, Κομμουνιστών